πολύ όταν ξεκινάω και ειδικά όταν είμαι με τα mail της λέξης της φιλίας, κύριε Λιάβα, καλωσορίσατε, κύριε Φιλίδη, καλωσορίσατε. Όπως μπορείτε εύκολα να αντιληφθεί κάποιος, το μόνο που δεν συμβαίνει στα άτομα της τρίτης ηλικίας στο νησί μας και φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα, είναι να είναι υποτονική και χωρίς όρεξη για ζωή. Ειλικρινά μας έχουν βάλει τα γυαλιά, προσωπικά έχω γίνει knock-out αρκετές φορές στον χώρο μαζί τους. Καλωσορίσατε στο φιλόξενο χώρο του Σμουρένιου Κλαμπ Μέα. Το οποίο πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι έχει τύχει να επισκεφτούν έως τώρα. Είναι ανοιχτό καθημερινά. Εδώ φιλοξενούμε 25 παιδιά τα οποία διαπρέπουν είτε στους αγιοπελαγίδικους αγώνες που έρχονται, είτε με τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες. Κομμάτι της ζωής αυτού του τόπου είναι. Ένας τόπος που πραγματικά έχει αγκαλιάσει και τη δομή και όλα τα παιδιά που εδώ φιλοξενούνται, όπως σας είπα πριν. Τα μέλη της Λέσχης Φιλίας θα έχουν πράγματα να σας πούν απόψε. Εγώ μένω στην άκρη, ως υποδέσποινα απλά σας καλησπέρισα, σας καλωσόρισα. Ο λόγος στον πρόεδρο των σχολικών επιτροπών που έτσι κι αλλιώς είναι ο ουσιαστικός του κορεσπόντη. Όπου έχει παιδιά, λοιπόν είμαι και εγώ παρόν. Γεια σας παιδιά. Να καλωσορίσουμε με πολύ μεγάλη χαρά τα μέλη του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής Φίλος Ανδριανάκης. Έχουμε εδώ τον κύριο Φιλίδη και τον κύριο Λιάβα, γνωστό από το Αλάτι της Γης, γνώριμο της Ελληνίας σε όλους μας. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της παράδοσης. Δυστυχώς σε μια εποχή που μας αναγκάζει να κλεινόμαστε ο καθένας στον εαυτό του, αν φέρνει κάτι παράδοση, είναι αυτό ακριβώς εδώ, η ομάδα, η παρέα, και λέει ότι η ιστορία κάνουν οι παρέες. Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει μια ωραία παρέα που μεταδίδει ενέργεια ο ένας στον άλλο. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή με το που μπήκα μέσα νιώθεις έτσι τη ζεστασιά και την θετική ενέργεια που υπάρχει. Και νομίζω ότι αυτά τα φτιάχνουν και άνθρωποι, τα συντονίζουν και άνθρωποι και είναι πολύ σημαντικό. Ακούγοντας την κυρία Πή, καταλαβαίνω έτσι πόσο αγώνα κάνει και πόσο είναι, μας μαζεύει και βοηθάει όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί σίγουρα χρειάζεται κάποιοι να τραβάνε και το κουπί σε όλη αυτή την υπόθεση. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ζερβό και για την φιλοξενία και για όλη τη σημερινή διοργάνωση. Την αγαπημένη εδώ φίλη την Ειρήνη Χατζηχριστοφή που είχε την πρωτοβουλία να μας καλέσει και βοήθησε πάρα πολύ τον Αγίου. Και τον Κυριάκο τον Παπούλη που... να νουρίσετε τα εγγόνια σας. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι να... και πώς γράφει αυτό το νανούρισμα της γιαγιάς στο μωρό. Έτσι, δείξτε στα παιδιά από πού έρχονται και μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν πού θα πάνε. Είναι μια πηξίδα αυτό. Και δεν είναι μεγάλα λόγια. Είναι ουσία. Είναι ουσία και δίδαγμα ζωής. Έχουμε την τάση να λέμε η παράδοση είναι καλή, το ένα και το άλλο. Πρέπει να δείξουμε στα παιδιά γιατί η παράδοση είναι ωραία, γιατί τους αφορά. Όχι μόνο διδακτικά κουνώντας το δάχτυλο, αυτό είπαμε και στους δασκάλους σήμερα. Μέσα από το βίωμα, τα παιδιά να πιαστούν στον κύκλο του χορού. Όλοι μαζί να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Λέω στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο ότι μια εικόνα που με έκανε να αντιδράσω κάποια στιγμή ήταν που πηγαίναμε με τη γυναίκα μου, τα δυο μου παιδιά και ένα φίλο τους, μια εκδρομή. Ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, εγώ άκουγα το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου, η γυναίκα μου μίλαγε στο κινητό και πίσω ήταν τρία παιδιά που το καθένα είχε τα ακουστικά του και ο καθένας ήταν στον κόσμο. Και ξαφνικά, εκεί που ήμασταν εγκλωβισμένοι στα διόδια μια τέτοια ουρά, με έπιασε κρίση και λέω, πού είμαστε, τι κάνουμε. Και τους είπα, σταματήστε τα, πετάξτε τα όλα, θα τραγουδήσουμε. Και αυτό το αυτοκινητάκι ξαφνικά έγινε ένας χώρος χαράς και επαφής και επικοινωνίας. Ενώ πριν ήμασταν ο καθένας εγκλωβισμένος στον κόσμο. Γεια σας. Και έτσι ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω, ήταν μια στιγμή που μας έφερε κοντά. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μικρό
κόλπο ότι να έρθουμε κοντά, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Αυτό εξάλλου και το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από το αλάτι της γης. Κάθε Κυριακή τι κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τι ώρα έχουμε διαλέξει. Μου είπανε πήγαινε Σάββατο βράδυ που είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν με ενδιαφέρει το Σάββατο το βράδυ. Με ενδιαφέρει η Κυριακή που είναι η ώρα της οικογένειας. Είναι η ώρα που βγαίνει το φαΐ από το φούρνο και καθόμαστε στο τραπέζι και πάλι. Άρα και κάτι ακόμη, αν έχετε δει τι άλλο έχουμε κάνει στο αλάτι. Έχουμε βγάλει τις φορεσιές και δώσαμε το μήνυμα ότι η παράδοση δεν είναι μόνο παράσταση και αναπαράσταση και folklore. Κάποιοι χορεύουν πάνω και εμείς τους βλέπουμε και τους καμαρώνουμε από κάτω. Η παράσταση είμαστε εμείς, η παράδοση είμαστε πάνω απ' όλα εμείς. Άρα ο άξονας της παράδοσης είναι το γλέντι. Είναι η επαφή, είναι η επικοινωνία και ο κύκλος του χορού όπου όλοι μπορούμε να χορέψουμε και μικροί και μεγάλοι και όμορφοι και άσχημοι και χοντροί και αδύνατοι, όλοι έχουν δικαίωμα στο χορό. Εξαιρετικά εκδήλωση σήμερα. Πριν έρθουμε εδώ, ήμασταν στο πρώτο δημοτικό σχολείο, όπως σας είπε ο κύριος Λιάβας, η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Πέρασαν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δίωρο με την κυρία Νάνση του Μπακάρη, συνάδελφο του κυρίου Λιάβα. Και θέλω να σας πω ότι το χάρηκαν πάρα πολύ. Τα σχόλια που άκουσα ήταν εξαιρετικά. Θα επαναληφθεί αυτό αύριο το πρωί για τους εκπαιδευτικούς και πραγματικά το να ακούς τον κύριο Λιάβα είναι κάτι μοναδικό και το χάρηκα και στην αρχή της απογευματινής εκδήλωσης αλλά και τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιάβα που είστε μαζί μας. Thank you.
κάτι μια χώρα, και Μιχάλη Παπάτσου. Όλος αυτός στη Χάλη, τον Γιάννη, τον Άστα, τον Κουλιανό, ένα όλος, όλος, τον Δημήτρη Βασίκο. Ο κύριος Μανώλης είναι ο βασικός πληροφοριοδότης στην έρευνα που έκανε το ΚΕΠΕΜ τα τελευταία 4 χρόνια όσον αφορά τα έθιμα και τον χορό στην Καρδάμενα, έτσι. Είναι ο κύριος πληροφοριοδότης, δηλαδή έκανε ατέλειωτες ώρες συνέντευξη με τον Δημήτρη τον Μαντζούρη και τον ευχαριστούμε και γι' αυτό, για τις πληροφορίες που μας έχει δώσει. Ο Μεταγάς ο Ξαρχουστός της Κρήτης το λιοντάρι του Κωνσταντίνη την κεφαλή καθήθηκε να πάρει. Και να είναι καλοτάξιδο όλα όσα κάνετε αλλά και αναμνήσεις σας από λίγο. Μικρό, ταπεινό δωράκι, θα σου φέρω. Και κατασκευή από ανακυκλώσιμα υλικά, κούκλες, αρκετά πράγματα. Μπράβο, ξέρεις βέβαια σε αυτά τα παιδιά λύσουμε. Παιδιά με ειδικές δυνατότητες, όχι ειδικές ανάγκες. Δυνατότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.